Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 3 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Αρχίζει η οικολογική αποκατάσταση του Εθνικού Πάρκου του Δάσους της Δαδιάς. Αποτίμηση, καταγραφή και αποκατάσταση των φυσικών αλλαγών. Μελέτη για ανοιχτό αθλητικό κέντρο στο χώρο του παλιού κολυμβητηρίου στην Αλεξανδρούπολη. Μια σύγχρονη αίθουσα βαρών για τους αθλητές και τις αθλήτριες στίβου και τένις των σωματείων της σάλας που δραστηριοποιούνται στο κλειστό γυμναστήριο μέσα στο σχεδιασμό. Όχι στις λευκές νύχτες που μαυρίζουν τις ζωές μας. Η ανακοίνωση του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η ενότητα για την αντίθεση της στο θεσμό της λευκής νύχτας. Θέση για τη μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς και τη διαχείριση της κρίσης παίρνει η παράταξη του Χριστόδουλου Τοψίδη Περιφερειακή Σύνθεση δια του επικεφαλής της. Σοβαρά λάθη και παραλήψεις καταλογίζει στη διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αρχίζει, κυρίες και κύριοι, η οικολογική αποκατάσταση του Εθνικού Πάρκου του Δάσους της Δαδιάς που περιλαμβάνει την αποτίμηση, την καταγραφή και την αποκατάσταση των φυσικών αλλαγών. Τα πρώτα επιστημονικά στοιχεία για την καταγραφή της περιβαλλοντικής ζημιάς στο δάσος της Δαδιάς από την πρόσφατη πυρκαγιά δείχνουν ότι οι καταστροφικές επιπτώσεις περιορίστηκαν περίπου στο μισό της συνολικής έκτασης που επλήγει. Η επεξεργασία δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης από το Post-Fire Biodiversity Recovery Hub του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ελήφθησαν μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Εθνικό Πάρκο στις 29 Ιουλίου. Δείχνει ότι οι περιοχές όπου η πυρκαγιά διαδόθηκε, κυρίως στην επιφάνεια του εδάφους, καίγοντας δασική καύσιμη ύλη σε επαφή με το έδαφος, αφήνοντας ανεπηρέαστη ή σχεδόν ανεπηρέαστη την κόμη των δέντρων, ανέρχεται σε 16.072 στρέμματα. Οι εντελώς άκαυτες νησίδες βλάστησης μέσα στην πληγήσα περιοχή ανέρχονται σε έκταση 6.153 στρεμμάτων. Οι περιοχές όπου η πυρκαγιά έκαψε το σύνολο σχεδόν της διαθέσιμης βλάστησης από τον υπόροφο μέχρι και την κόμη των δέντρων ή προξένησε ολοσχερή καταστροφή της βλάστησης ανέρχονται σε 22.097 στρέμματα. Το υψηλό ποσοστό 50% της πληγήσας περιοχής από άκαυτες νησίδες και χαμηλής μέτριας φοδρότητας πυρκαγιάς αφήνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των σπάνιων αρπακτικών και πτωματοφάγων ειδών στην περιοχή. Τα επόμενα βήματα για την οικολογική αποκατάσταση του Εθνικού Πάρκου του Δάσους της Δαδιάς, Λευκύμης και Σουφλίου περιλαμβάνουν χαρτογράφηση και αποτίμηση αλλαγών στο φυσικό κεφάλαιο και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, καταγραφής φοδρότητας πυρκαγιάς σε επίπεδο ατόμου με εικόνες πολύ υψηλής ευκρίνειας, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη της τοπικής μονάδας διαχείρισης και των υπόλοιπων τοπικών υπηρεσιών, περίθαλψη άγριων ζώων σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ήδη λειτουργεί σταθμός πρώτων για την άγρια πανίδα στο κτίριο της μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Άνοιμα. Στη δράση συμμετέχουν κτηνίατροι και 6 εθελοντές, οι οποίοι έχουν ήδη παράσχει πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένες χελώνες και φρήνους. Παράλληλα, 2 ασπροπάριδες από τα σπάνια είδη γήπα που διαβιούν στην περιοχή θα μεταφερθούν άμεσα και πάλι στις φωλιές τους. Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει αποκατάσταση του παρατηρητηρίου αρπακτικών καθώς και της ταΐστρας των πτωματοφάγων που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Οριοθέτηση βάση κινδύνου πλημμύρας των περιοχών οι οποίες θα πρέπει να υλοτομηθούν άμεσα για να γίνουν αν χρειαστεί αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα. Αξιολόγηση με βάση την οικολογική αποτίμηση του κατά πόσο υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης του διαχειριστικού σχεδίου του Εθνικού Πάρκου για τις περιοχές που δεν έχουν καεί. Θα προβλεφθεί για την άνοιξη του 2023 επανάληψη της απογραφής των πληθυσμών των αρπακτικών πουλιών που είχε γίνει το 2020, έτσι ώστε να αποτυπωθεί πώς έχει επηρεαστεί η κατανομή και ο αριθμός των επικρατειών στο Εθνικό Πάρκο. Κατάρτιση επίσης μακροπρόθεσμου σχεδίου συστηματικής παρακολούθησης του προστατευταίου αντικειμένου στην πληγήσα περιοχή, με ορίζοντα 15 ετών κατελάχιστο για τη διαχρονική αποτύπωση των επιπτώσεων και της πορείας της αποκατάστασης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας έκανε την ακόλουθη δήλωση. Για την κυβέρνησή μας, η μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι διαρκής και αποδεικνύεται στην πράξη με συντονισμένες παρεμβάσεις της πολιτείας υπό τις εντολές των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε εγκαίρως και ήδη ξεκινά η διαδικασία αποκατάστασης στο δάσος της Δαδιάς. Οφείλω να συγχαρώ όλους όσοι με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να περιορίσουν τη ζημιά στο πεδίο, αλλά και όλους όσοι εργάζονται για την ταχεία και πλήρη αποκατάσταση του οικοσυστήματος
στην περιοχή του δάσους της Δαδιάς. Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος ήταν και θα παραμείνει θεμελιώδης δέσμευση της κυβέρνησής μας. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σαμυράς έκανε την παρακάτω δήλωση επίσης. Η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου στο δάσος της Δαδιάς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Ενέργειας και γι' αυτό άλλωστε συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι περιοχές του Εθνικού Πάρκου που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές οριοθετούνται, χαρτογραφούνται και μελετώνται εξονυχιστικά ώστε να εφαρμοστούν άμεσα τα απαραίτητα διαχειριστικά μέτρα αποκατάστασης. Θέση για τη μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς παίρνει, κυρίες και κύριοι, παράταξη του Χριστόδουλου Τοψίδη, περιφερειακή σύνθεση. Ο κύριος Τοψίδης μίλησε στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης τόσο για όλα τα θετικά που καταγράφηκαν αυτές τις 8 μαύρες παρόλα αυτά ημέρες στον Εθνικό Δρυμό Λευκύμης Δαδιάς Σουφλίου, όσο και για τα σοβαρά λάθη και τις παραλήψεις που η παράταξή του καταλογίζει στη διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για την μεγάλη πυρκαγιά στον Εθνικό Δρυμό Λευκύμης Δαδιάς Σουφλίου που στιγμάτισε με μελανά χρώματα το φετινό καλοκαίρι τον ομό Εύρου, μίλησε στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης ο επικεφαλής της παράταξης Περιφερειακή Σύνθεση, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η Περιφερειακή Σύνθεση παρακολούθησε όλες αυτές τις μέρες, το 8ήμερο και τις προηγούμενες μέρες, το καταστροφή, θα λέγαμε έτσι, για το δάσος Δαδιάς, λάθη και παραλήψεις. Από εκεί και πέρα, εμείς οφείλουμε ως Περιφερειακή Σύνθεση να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που τη συντέλεσαν στην αποφυγή μεγαλύτερου κακού, όπως ήταν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, το δασαρχείο, αστυνομία, στρατός, οι πιλότοι, οι ερελμενάρχες με όλο το διοικητικό προσωπικό του Ερελμένου Αλεξανδρούπολης, μια σειρά από ανθρώπους, υλοτόμοι, πάρα πολλοί άνθρωποι ασχολήθηκαν στο κομμάτι αυτό. Προλάβαμε ό,τι προλάβαμε, καήκανε 40.000 στρέμματα, μεγάλη καταστροφή για το Δρυμό της Λευκύμης Δαδιάς Σουφλίου. Ύστερα από την κατάσβεση της φωτιάς αποτυπώνεται το μεγάλο μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που υπέστη η περιοχή, με τον κύριο Τοψίδη να επιρρύπτει ευθύνες στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο για μια σειρά παραλήψεων και λαθών. Από την άλλη πλευρά μας, δεν μπορούμε στην Περιφερειακή Σύνθεση, κάνοντας μια αξιολόγηση των πραγμάτων μετά και όλων αυτών των ημερών, να μην πούμε ότι δεν είδαμε εκεί πέρα αυτές τις ημέρες τον Περιφερειάρχη παρά μόνο 2 μέρες, μία μέρα στην αρχή και μία μέρα μόνο με τον κύριο Στυλιανίδη και τον υπουργό, τον κύριο Αμυρά. Είδαμε τον κύριο Αμυρά να λέει ότι τα φράγματα είναι ευθύνη της περιφέρειας, που σημαίνει ότι η περιφέρεια για τα 2 φράγματα της Λύρας και των Προβατών έχει την ευθύνη. Το Προβατώνα, γιατί ήταν κλειστό και υπάρχουν φωτογραφίες και μια σειρά από παράπονα από τους πολίτες ότι δεν κράτησε νερό το χειμώνα για τους δικούς του λόγους που πρέπει να αποδείξουν ήδη στην κοινωνία. Το φράγμα της Λύρας είχε διαρροή, το οποίο πραγματικά, αν ήταν γεμάτο, λένε οι κάτοικοι του χωριού που ζουν χρόνια και ξέρουν πολύ καλά την περιοχή, ότι θα μπορούσε να λειτουργεί σαν αντιπυρική ζώνη για ένα μεγάλο κομμάτι που ενώνει τα δύο δάση από την Λευκύμη στη Δαδιά. Σύμφωνα με τον κύριο Τοψίδη, άφαντος ήταν ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος στη μεγάλη επιχείρηση της διάσωσης της Δαδιάς. Δεν είδαμε τον Περιφερειάρχη να κηρύξει σε έκτακτη ανάγκη τις 4 δημοτικές κοινότητες αυτές και της Δαδιάς του Δημοσοφλίου και της Λευκύμης Προβατώνα. Να έκτακτη ανάγκη, το οποίο έπρεπε να έρθει ο Υπουργός Προστασίας κ. Στυλιανίδης για να κηρύξει σε έκτακτη ανάγκη αυτές τις περιοχές. Οποίες τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε μια σειρά από μέτρα για τους επιχειρηματίες, τους λίγους επιχειρηματίες, σε αριθμό 50 πιστεύω δεν ξεπερνά σε αυτές τις 4 περιφερειακές, σε 4 δημοτικές κοινότητες, και μια σειρά από άλλα θέματα και παραλήψεις, τα οποία μπορεί η ευθύνη ενός δάσους να ανοίξει στο δασαρχείο, να ανοίξει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά πάντοτε η περιφέρεια έχει την ευθύνη του πλούτου και των πολιτών όλης αυτής της περιοχής. Η παράταξη της Περιφερειακής Σύνθεσης θα ζητήσει ειδική συνεδρίαση για όλες τις δασικές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σκοπό να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε στο μέλλον να μην ξαναζήσει ο τόπος μια ακόμα οικολογική καταστροφή. Η περιφέρεια μπορεί να χρηματοδοτήσει έργα τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν άλλοι φορείς, ο Δήμος ή μια σειρά από φορείς όπως είναι ο Φορέας Διαχείρισης του Δάσους Δαδιάς. Και η περιφέρεια έχει την ευθύνη ως πολιτική προστασία για να προβλέψει αυτά τα γεγονότα να μην συμβούν. Έτσι λοιπόν, ως Περιφερειακή Σύνθεση, μέσω του δελτίου τύπου μας, και θα προκαλέσουμε να γίνει ειδική συνεδρίαση γενικότερα όλων των δασών της περιοχής μας, γιατί έχουμε και την Δράμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο δρυμό, για να μην έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα στην περιοχή μας. Λάθη και παραλήψεις υπάρχουν πολλά, δεν είναι στιγμή
να κάνουμε ένα τηλεπτικό, αν θέλετε, μπαράζ αντιπαραθέσεων. Υπάρχει το Περιφερειακό Συμβούλιο που εκεί πέρα μέσα η Περιφερειακή Σύνδεση θα καταθέσει τις προτάσεις μας. Παρ' όλα αυτά, η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη για την περιοχή μας και αυτή, αν θέλετε, εμείς προσπαθούμε ως Περιφερειακή Σύνδεση να προβάλλουμε για να δούμε πώς μπορεί να γίνει άμεση αποκατάσταση στο σημείο και στο κομμάτι που μπορεί να γίνει. Γιατί η αποκατάσταση ολοκληρωτική δεν μπορεί να γίνει. Ένα μέρος όμως όλης αυτής της καταστροφής, αναδάσωσης, αντιπυρικές ζώνες, επαναδιαπραγμάτευση από την αρχή των πραγμάτων, εκτιμώ και πιστεύω πρέπει να γίνει για να μην ζήσουμε άλλες τέτοιες εφελτικές στιγμές. Ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη δημιουργία ανοιχτού αθλητικού κέντρου στο χώρο του παλιού κολυμβητηρίου, συμπεριλαμβανομένης και μια σύγχρονη αίθουσα βαρών για τους αθλητές του στίβου, του τένις και των σωματείων της σάλας που δραστηριοποιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Στο χώρο του παλιού κολυμβητηρίου, η Δημοτική Αρχή θέλει να δημιουργήσει ένα ανοιχτό αθλητικό κέντρο για τους αθλητές που δραστηριοποιούνται τόσο στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος, όσο και για τους αθλητές του στίβου και του τένις. Όπως είναι γνωστό, στην πρότασή μας για το τεχνικό πρόγραμμα του 2022, στο συγκεκριμένο χώρο, είχαμε κάνει ως Δημοτική Αρχή την πρότασή μας να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό αθλητικό πάρκο. Δυστυχώς, αυτή η επιλογή μας καταψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Αντιπολίτευση, όπου η Αντιπολίτευση πρόκρινε για το συγκεκριμένο χώρο που είναι χαρακτηρισμένο σε αθλητικές εγκαταστάσεις να γίνει ένα υπόγειο πάρκινγκ, από πάνω ένας βοτανικός κήπος. Και αυτό το ισχύει σήμερα όσον αφορά το συγκεκριμένο χώρο. Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεόδωρος Βουρδόλης τονίζει τις αυξημένες ανάγκες του αθλητικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης και υπογραμμίζει πως το αμέσως επόμενο διάστημα η τροποποιημένη πλέον μελέτη θα έρθει εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ευχόμενος να εγκριθεί, διότι η έλλειψη αίθουσας βαρών για τους αθλητές εμποδίζει τη σωστή εκπαίδευσή τους. Οι ανάγκες όμως του αθλητισμού και της αθλητικής κοινότητας του Δήμου μας είναι αυξημένες, είναι μεγάλες και πράγματι ο χώρος έτσι όπως τον έχουμε σχεδιάσει ως ανοιχτό αθλητικό πάρκο είναι νομίζω η πλέον ενδεδειγμένη λύση και γι' αυτόν τον λόγο το φέρνουμε ξανά ως θέμα τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα μπορούμε να το συζητήσουμε, προκειμένου έστω και την τελευταία στιγμή να καταλάβουν όλοι ότι είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για το συγκεκριμένο χώρο και επιτέλους ένα σύγχρονο νέο αθλητικό πάρκο έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει και μελετήσει να πάρει σάρκα και οστά. Ο κύριος Βουρδόλης ελπίζει να καταλάβει η αντιπολίτευση τα ωφέλη του συγκεκριμένου έργου και να εγκρίνει αυτή τη φορά τη μελέτη, ενώ υποστηρίζει πως θα πρέπει να παραμεριστούν οι πολιτικές σκοπιμότητες και όλοι μαζί να μεριμνήσουν για το μέλλον των αθλητών της Αλεξανδρούπολης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ως Δήμος Αλεξανδρούπολης στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις τόσο του Φώτης Κοσμάς όσο και του Μιχάλης Παρασκευόπουλος αλλά και των γηπέδων τέννις δεν υπάρχει αίθουσα βαρών και όσοι μας ακούνε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι αθλητές πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια τέτοια αίθουσα για την προετοιμασία των αθλητών και μάλιστα όσον αφορά τον στίβο που έχουμε και πρωταθλητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην προπόνησή τους και στην προετοιμασία τους. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε όλοι ότι σκοπός και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους αθλητές μας και το αθλητικό μέλλον των παιδιών μας και όχι να σταθούμε στις πολιτικές σκοπιμότητες τις οποίες δυστυχώς εφαρμόστηκαν με την καταψήφιση του τεχνικού σχεδίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης από την μεριά της αντιπολίτευσης έτσι όπως ακριβώς το είχαμε προτείνει και συγκεκριμένα για τον συγκεκριμένο χώρο αυτό που είχαμε προτείνει να γίνει δίνεται μια δυνατότητα πλέον να διορθωθεί αυτό το λάθος αν θέλετε και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα τεθεί ως θέμα τροποποίησης να ψηφιστεί και επιτέλους να ξεκινήσει αυτό το έργο. Σε μηνύσεις κατά του Δήμου Αριανών, κυρίες και κύριοι, προσανατολίζονται σύμφωνα με πληροφορίες οι κάτοικοι του Δήμου μετά την πρόσφατη περιπέτεια που είχαν με τη μαζική τροφική δηλητηρίαση ύστερα από γεύμα μετά από μουσουλμανική γιορτή. Η αντιπολίτευση στο Δήμο Αριανών θα καταθέσει ερωτήσεις ζητώντας να διερευνηθούν η προέλευση του κρέατος που ήταν κοτόπουλο, καθώς και ο τρόπος παγιρέματος και συντήρησης του φαγητού που έφτανε τις 2.000 μερίδες. Σε μηνύσεις κατά του Δήμου Αριανών προσανατολίζονται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ οι κάτοικοι του Δήμου μετά την πρόσφατη περιπέτεια που είχαν με μαζική τροφική δηλητηρίαση από γεύμα μετά από μουσουλμανική γιορτή.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, η διοικήτρια του Σισμανόγλιου Νοσοκομείου Κομωτινής Μάγδα Γιαμουστάρη τόνισε πως το πιο ισχυρό χαρτί που διαθέτει το νοσοκομείο είναι το ανθρώπινο δυναμικό του, δίνοντας τα δικά της συγχαρητήρια αλλά και της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση στον Δήμο Αριανών θα καταθέσει ερωτήσεις, ζητώντας να διερευνηθούν η προέλευση του κρέατος που ήταν κοτόπουλο, καθώς και ο τρόπος μαγειρέματος και συντήρησης του φαγητού που έφτανε τις 2.000 μερίδες. Επιπλέον, ο ΕΦΕΤ βρέθηκε στο Δήμο Αριανών για να κάνει δειγματοληψίες από το φαγητό που προσφέρθηκε. Με αφορμή τη Λευκή Νύχτα, το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων Ιδιωτικών Υπαλλήλων των περιοχών Αλεξανδρούπολης Φερών Σουφλίου, η Ενότητα, εξέδωσε ανακοίνωση που δηλώνει την αντίθεσή του σχετικά με το θεσμό, καθώς όπως αναφέρουν με συγχωρείτε χαρακτηριστικά τα μέλη του, τα εξαντλητικά ωράρια και ο μισθός που παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα μετατρέπει τη Λευκή Νύχτα σε μαύρη για όλους τους υπαλλήλους που θα εργαστούν εκείνες τις ημέρες. Η Λευκή Νύχτα βρίσκεται πρώτων πυλών και οι αντιδράσεις των εμποροϊπαλλήλων και των ιδιωτικών υπαλλήλων της περιοχής της Αλεξανδρούπολης είναι έντονες, καθώς όπως υποστηρίζει μέσα από ανακοίνωσή του το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων Ιδιωτικών Υπαλλήλων περιοχής Αλεξανδρούπολης Φερών Σουφλίου η Ενότητα, η Λευκή Νύχτα είναι μαύρη για τον εργαζόμενο. Δεν πρέπει να λείπει από αυτή τη συζήτηση, από μια σειρά εκδηλώσεις δηλαδή που μπορεί να γίνεται και ποιος με έναν τρόπο πώς θα το βιώσει όλος ο κόσμος. Το λέμε αυτό γιατί ίσως κάποια πράγματα παρουσιάζονται πολύ πιο φαντεζή και γιορτινά και με ωραίες λέξεις τυλιγμένα, αλλά πολλές φορές από πίσω κρύβουν μια μεγάλη για μας σαπίλα, μια μαυρίλα, μια δυσκολία. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην ρωτιέται επί της ουσίας ο κόσμος που δουλεύει στον κλάδο, ο βασικός όγκος των εμποροϊπαλλήλων, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων, οι οποίοι τις περισσότερες φορές με το έτσι θέλω αναγκάζονται το τρίμηνο του καλοκαιριού να μην πάρουν άδεια. Είναι σχεδόν πια απαγορευτικό την περίοδο αυτή να ζητήσεις άδεια για να κάνεις διακοπές, να περάσεις λίγο χρόνο με τα παιδιά σου και με την οικογένειά σου. Αυτό, άμα το σκεφτούμε ότι προστίθεται στα επίσημα στατιστικά που υπάρχουν πια, ότι ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα δεν θα κάνει διακοπές, άμα αυτό το βάλουμε στον κλάδο του εμπορίου, είναι ακόμα περισσότερο όπως καταλαβαίνετε. Άρα, δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε ότι κάποιοι θα κάνουν γιορτή και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, θα περνάνε μαύρες ώρες, μαύρες στιγμές. Στον κλάδο των εμποροϊπαλλήλων υπάρχει ασυδοσία, αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου η Ενότητα, τόσο με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, όσο και με το σπαστό ωράριο. Επίσης, η κατάσταση στο εμπόριο δεν είναι ότι είναι μια στρωμένη κατάσταση που όλα είναι υπέροχα και ομαλά για τους εργαζόμενους. Μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος έχει τρομερή κινητικότητα. Είναι ένας κλάδος που πολλές φορές χρησιμοποιείται, να το πούμε έτσι, και μπροστά για να εφαρμοστούν μια σειρά νομοσχέδια όταν αυτά ψηφίζονται ή πολλές φορές ακόμα και πριν ψηφιστούν. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ασυδοσία σε συγκεκριμένο κλάδο. Είναι ένας κλάδος που κυριαρχούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Είναι ένας κλάδος που τα σπαστά ωράρια είναι πολλές φορές νόμος, ας πούμε. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να καταργηθεί. Και αν πραγματικά θέλουμε να συζητάμε με σύγχρονους όρους και το πόσο οραματιζόμαστε μια πραγματική ζωή από εδώ και πέρα που αντιστοιχεί στα χρόνια που ζούμε, δεν μπορούμε να. Ας πάει κάποιος να ρωτήσει μια γυναίκα που δουλεύει στο εμπόριο αυτή τη στιγμή τι σημαίνει να μεγαλώνει τα παιδιά της σε συνθήκες σπαστού ωραρίου. Το Σωματείο των Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτών Υπαλλήλων δεν είναι ενάντια σε οποιαδήποτε εκδήλωση, αρκεί να μην είναι σε βάρος των εργαζομένων, τονίζει ο Γιάννης Χιόνης. Πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτό που αυτοί μας παρουσιάζουν από τη μια, την ανάγκη να ανταποκριθείς στις σύγχρονες συνθήκες ζωής και στο πώς πρέπει να ανταποκριθείς σαν εργαζόμενος αλλά και σαν πατέρας ή μητέρα σε αυτές τις συνθήκες. Άρα λοιπόν για πολλούς ανθρώπους, καλός ή κακός, δεν θα είναι γιορτή αυτό το πράγμα. Θα είναι μια επέκταση του ωραρίου που τις περισσότερες φορές έρχεται να επεκταθεί σε μια ήδη άσχημη κατάσταση. Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι, αν πάμε να ξεκινήσουμε από την Κυριακή της 10 Ιούλη με αυτό που γίνεται με τις Κυριακές μέχρι και σήμερα, μπορεί τα ρεπό τους να είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού και δεν υπερβάλλω. Άρα δηλαδή και αυτή η επέκταση θα έρθει να προστεθεί σε ένα σερί εργάσιμων ημερών με σπαστά ωράρια και μια κατακαιρματισμένη ζωή δηλαδή. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι για αυτούς τους ανθρώπους θα είναι γιορτή. Οπότε εκφράζοντας τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους του συγκεκριμένου κλάδου, θα έρθει να προστεθεί μια επιπλέον δυσκολία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα παίρνουν σοβαρά υπόψη και όταν σχεδιάζουν και όταν οραματίζονται κάποια πράγματα. Να γίνονται, αλλά να βρεθούν έναν τρόπο να μπορούν να τα απολαύσουν και οι εργαζόμενοι. Εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν, οι δρόμοι μπορούν να κλείσουν, οι μουσικές μπορούν να γίνουν. Και οι ίδιοι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη, οι εργαζόμενοι, δηλαδή στο εμπόριο, οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους, να μπορούν να απολαύσουν αυτές τις δραστηριότητες και όχι αυτές τις δραστηριότητες να γίνονται στις πλάτες τους για ακόμα μια φορά.
Θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο συγκεκριμένο θέμα και στην ανακοίνωση του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων η Ενότητα αναφορικά με τη Λευκή Νύχτα στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά θα συζητήσουμε ευρύτερα και για τη διοργάνωση με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Βασίλης Κασαπίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σταμπολίδου. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αν θέλετε, μιας και προηγήθηκε στο δελτίο μας το θέμα που έχει να κάνει με την ανακοίνωση που εξέδωσε και η Ενότητα αναφορικά με εξαντλητικά ωράρια εργασίας για τους εργαζόμενους το τριήμερο αυτό της Λευκής Νύχτας και χωρίς την ανάλογη αμοιβή. Αυτό λένε χαρακτηριστικά και θέλω ένα σχόλιο σας για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση έτσι. Ναι, βέβαια, και βέβαια θα κάνω ένα σχόλιο. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω και εγώ ότι οι επαγγελματίες, συνάδελφοι του χώρου και όχι μόνο του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, αλλά γενικότερα, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις όσο αφορά και το προσωπικό τους, αλλά και για τους ιδίους. Να ξέρετε ότι το προσωπικό για τις επιχειρήσεις της Αλεξανδρούπολης, που αποτελείται από το 85% από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που σημαίνει με προσωπικό έως και ένα άτομο στην επιχείρησή τους, θα ήθελα να γνωρίζουν ότι αυτοί αποτελούν την οικογένεια της επιχείρησης. Mm-hmm. Και να ξέρετε ότι όχι απλά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ρίξουν, σε εισαγωγικά το λέω, τον εργαζόμενο. Ίσα-ίσα είμαι σίγουρος και το ξέρω και από προσωπική εμπειρία, αλλά και από τους συναδέλφους που μου μεταφέρουν, ότι όχι απλά τους έχουν κανονικά δηλωμένους όσον αφορά τις ώρες τις επιπλέον που θα εργαστούν και με σίγουρα τους έχουν υπολογίσει και κάτι περισσότερο να τους δώσουν, γιατί τονίζω ότι οι εργαζόμενοι για τις επιχειρήσεις μας, των ελευθερών επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων, αποτελούν την οικογένεια για μια επιχείρηση. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα και όσο αφορά τις συνθήκες εργασίας σε μια επιχείρηση, είτε αυτή η επιχείρηση δουλεύει και πάει καλά, είτε μάλιστα πολύ ακόμη όταν η επιχείρηση αυτή δεν πάει πολύ καλά και παρόλα αυτά προσπαθούμε με νύχια και με δόντια και να διατηρήσουμε το προσωπικό μας και να πληρωθεί ακριβώς αυτό που τους αναλογεί και ορθώς το κάνουμε κιόλας. Δεν λέω ότι κάνουμε κάτι περισσότερο από όσο πρέπει, αλλά σίγουρα δεν κάνουμε σε καμία περίπτωση κάτι λιγότερο. Αυτό έτσι προς την ανακοίνωση, mm-hmm. κύριε Σταμπολίδη. Τώρα, κύριε Κασαπίδη, θέλω να σας ρωτήσω τι προσδοκίες έχει ο Εμπορικός Σύλλογος από την φετινή Λευκή Νύχτα, από τις φετινές αυτές διοργανώσεις, που μάλιστα φέτος είναι και τρεις ημέρες, και να πούμε και λίγα λόγια για το πρόγραμμα. Πολύ σωστά το είπατε. Εμάς οι προσδοκίες είναι αρκετά υψηλές. Να ξέρετε ότι μας έχει λείψει και εμάς τους επαγγελματίες, αλλά κυρίως τον κόσμο μετά από 2 χρόνια πάυση λόγω των υγειονομικών συνθήκων και της δύσκολης κατάστασης που υπήρχε συνολικά στην περιοχή μας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Έτσι ήρθαμε με πολλή όρεξη να δημιουργήσουμε κάτι εξαιρετικά μεγάλο στη φετινή διοργάνωση και έτσι να πω ότι το όραμα ήταν σημαντικό, το κίνητρο ακόμη μεγαλύτερο, η προετοιμασία σίγουρα σπουδαία και να σας πω ότι η δουλειά ήταν ομαδική. Έτσι ο Εμπορικός Σύλλογος προσπάθησε και αύριο θα το προσφέρει στους καταναλωτές να ετοιμάσει μια διοργάνωση για 3 ολόκληρες ημέρες, ευθύς εξ αρχής από αύριο 5η, 4 Αυγούστου, όπου θα είναι και η κορύφωση του τριημέρου, όπου να πούμε ότι θα έχουμε επέκταση του ωραρίου έως και τις 12 το βράδυ και αυτό ισχύει μόνο για αύριο 5η, 4 Αυγούστου. Έτσι ακριβώς, την Παρασκευή θα παραμείνει το ωράριο έως και τις 9.30 το βράδυ που ισχύει ούτως ή άλλως και το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι στις 2. Για αύριο που είναι και η μεγάλη, η κυρίαρχη ημέρα, έχουμε πεζοδρομήσει σχεδόν το κέντρο της πόλης από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και πάνω, έτσι ώστε με πολύ μεγάλη άνεση να μπορεί ο κόσμος και να βγει και να κάνει τη βόλτα του, να απολαύσει την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι 10 μπάντες που θα υπάρχουν στο κέντρο της πόλης, 10 μπάντες που θα προσφέρουν μουσική σε κάθε γωνιά κυριολεκτικά της πόλης. Είναι και πολλά τα διαφορετικά σημεία, έτσι όπως φαίνονται στο πρόγραμμα, σε κάθε δρόμο σχεδόν. Είναι πάρα πολλά και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που το 70% από τις μπάντες είναι από ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη και από την ευρύτερη περιφέρεια της Αλεξανδρούπολης και θέλουμε να στηρίξουμε τα παιδιά τα δικά μας
που πραγματικά έχουν να πούνε κάτι με τη μουσική τους και θέλουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από τη μουσική σε αυτή τη γιορτή της πόλης. Ο Εμπορικός Σύλλογος αγκαλιάζει τους ανθρώπους από εδώ, από την περιοχή, και έτσι με κάποιες συμπληρωματικές μπάντες από την ευρύτερη περιοχή δίνουμε τη δυνατότητα να μας προσφέρουν τις μελωδίες τους. Ταυτόχρονα ο κόσμος να βγει να διασκεδάσει και κατ' επέκταση φυσικά να εκμεταλλευτεί τις πολύ μεγάλες προσφορές που θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις της Αλεξανδρούπολης. Συνεχίζονται οι εκπτώσεις λοιπόν και κατά τη διάρκεια της Λευκής Νύχτας. Αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο στοιχείο έτσι κι αλλιώς της Λευκής Νύχτας, της όλης διοργάνωσης, οι εκπτώσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο, πολύ δίκιο έχετε, και οι εκπτώσεις και οι επιπλέον προσφορές που θα έχουν σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων, ειδικά για αυτό το τριήμερο. Θα είναι ακόμη πιο μειωμένες οι τιμές κατά τη διάρκεια αυτού του τριήμερου. Θεωρώ ότι έχει μικρές και μεγαλύτερες εκπλήξεις έχουν οι επιχειρήσεις να προσφέρουν. Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχει δελεαστικές προτάσεις για όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω, επειδή θα είναι αρκετοί δρόμοι κλειστοί, ιδιαίτερα αύριο, αλλά και την Παρασκευή, όπου θα έχουμε κλειστό το κέντρο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και κάτω, τον κόσμο όσο το δυνατόν να χρησιμοποιήσει είτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατο, δηλαδή να κατέβει με έναν άλλον τρόπο να αποφευθεί. Ναι. Να μην ευνηδιαστεί κάποιος όταν δει τους δρόμους κλειστούς. Ακριβώς. Πολύ σωστά το είπατε. Πάρα πολύ. Κύριε Κασαπίδη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και τη συζήτηση. Τη μέγιστη δυνατή προσέλευση να έχουμε και αύριο και από επισκέπτες των γύρω περιοχών, γιατί όχι. Αναμένουμε να τους δούμε στην πόλη, αλλά και όλο τον κόσμο να βγει στους δρόμους. Είναι καλοκαίρι. Πρέπει να αφήσουμε για λίγο ό,τι μας προβληματίζει πίσω και να κάνουμε μία βόλτα, αν μη τι άλλο. Και όλα τα υπόλοιπα θα έχουμε μετά το χρόνο να τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή διασκέδαση και καλό όλο τον κόσμο αύριο να επισκεφτεί και την Παρασκευή και το Σάββατο το κέντρο της πόλης. Σας ευχαριστώ. Καλά. Με 8 στοχευμένα μέτρα, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση ενεργοποιεί το σχέδιο για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% τουλάχιστον στο δημόσιο σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας χρονικής περίοδου του 2019 για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των μέτρων. Ο καθορισμός της εσωτερικής θερμοκρασίας και η απενεργοποίηση ψύξης θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι είναι μερικά από τα μέτρα του Υπουργείου. Με 8 στοχευμένα μέτρα, η κυβέρνηση ενεργοποιεί το σχέδιο για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% τουλάχιστον στο δημόσιο σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας χρονικής περίοδου του 2019 για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των μέτρων. Η νέα υπουργική απόφαση υπογράφεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα, Εσωτερικών Μάκη Βορύδη, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη, καθώς και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, και προβλέπει συγκεκριμένα καθορισμό εσωτερικής θερμοκρασίας μέγιστης ή ελάχιστης τόσο σε θερμενόμενα κλιματιζόμενα όσο και σε μη κτίρια βάση των προδιαγραφών προτύπου του 2007. Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά τη θερινή περίοδο στους 27 βαθμούς Κελσίου και κατά τη χειμερινή περίοδο στους 19 βαθμούς Κελσίου. Απενεργοποίηση της ψύξης θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος. Ειδικά για το τρέχον έτος, η προληπτική συντήρηση για τα συστήματα ψύξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2022 και για τα συστήματα θέρμανσης μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2022. Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτηρίων όπου αυτό είναι δυνατό, σκίαση του κτηρίου προς βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς, εφόσον αυτό δεν μειώνει σε μη ανεκτό επίπεδο τον φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων. Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 10% τουλάχιστον ενδεικτικά μέσω βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού του οδοφωτισμού και εξορθολογισμού του καλοπιστικού διακοσμητικού φωτισμού. Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των αντλιοστασίων. Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και της πορείας των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την επίτευξη του στόχου μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον κατά 10% γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής publicenergysavings.gov.gr που δημιουργείται για το σκοπό αυτό.
για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων σε κάθε κτίριο του δημοσίου τομέα και για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων, ο οικείος υπουργός εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ορίζει υπεύθυνο ενεργειακών υποδομών εγκαταστάσεων για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους αυτού φορείς. Στους φορείς του δημοσίου που εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα μέτρα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ειδική εφαρμογή, δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να χορηγείται επιβράβευση μέσω ενίσχυσης του προϋπολογισμού τους. Ο Υπουργός δύναται με απόφασή του να αναθέτει την αρμοδιότητα ορισμού υπεύθυνου ενεργειακών υποδομών εγκαταστάσεων για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου στον επικεφαλής του φορέα ή στο όργανο διοίκησης. Για τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, ο υπεύθυνος ενεργειακών υποδομών εγκαταστάσεων ορίζεται από τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη αντίστοιχα και είναι αρμόδιος και για τα νομικά πρόσωπα του οικείου ΟΤΑ. Για τις ανεξάρτητες αρχές ορίζεται από τον επικεφαλής της αρχής και για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις από τον οικείο συντονιστή. Η εξειδίκευση των δράσεων και του συνολικού ετήσιου στόχου σε επιμέρους στόχους, ανακτήριο και αναηλεκτροδοτούμενη εγκατάσταση γίνεται από τους υπεύθυνους ενεργειακών υποδομών εγκαταστάσεων. Οι ίδιοι ορίζουν τους διοικητικά υπεύθυνους για την υλοποίηση των μέτρων. Για το σύνολο των εγκαταστάσεων, κάθε φορέα ορίζονται ένας ή περισσότεροι διοικητικά υπεύθυνοι, οι οποίοι συντονίζουν για τα κτίρια ή και τις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς τους ενέργειες όπως ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, οι ενέργειες για την ορθή λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης ψύξης και τη διενέργεια περιοδικής συντήρησης των λεβίτων, καυστήρων και μονάδων κλιματισμού και άλλες. Από την Τρίτη τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών για το έτος 2022-2023 με αυξημένο προϋπολογισμό συνολικού ύψους 331 εκατομμυρίων ευρώ. Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα Προώθηση και Υποστήριξη Παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο επίσης 2022-2023. Ξεκίνησε το πρόγραμμα επιδότησης για τους βρεφονηπιακούς και νηπιακούς σταθμούς του ΕΣΠΑ για το έτος 2022-2023. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΤΑ, από χθες 2 Αυγούστου ξεκίνησε επίσημα το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Θα έχουν τη δυνατότητα οι γονείς μέχρι και τις 12 του μήνα, αν δεν δοθεί κάποια παράταση, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Είναι το παλιό πρόγραμμα εναρμόνισης, απλώς έχει αλλάξει ονομασία φέτος. Ονομάζεται πρόγραμμα προώθησης και ένταξης βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς παιδιών σχολικής ηλικίας στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και εφήβων και ατόμων γενικά ατόμων με αναπηρίες στα ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Η προϊσταμένη Διεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης Σοφία Καβαζίδου κάνει λόγο για την αύξηση κατά 10% του προγράμματος, τονίζοντας ότι δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες οικογένειες. Φέτος έχουμε 2 ειδών βάουτσερ. Είναι το πρώτο βάουτσερ που αφορά γονείς οι οποίοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 27.000 ευρώ και είναι το πλήρες βάουτσερ. Και το βάουτσερ που αφορά γονείς που έχουν φορολογητέο εισόδημα μέχρι 33.000 ευρώ, το οποίο θα είναι μειωμένο. Η αλήθεια είναι ότι μετά από 10 χρόνια, για φέτος πρώτη φορά είδαμε αύξηση στα βάουτσερ. Μια σημαντική αύξηση θα έλεγα, γύρω στο 10%. Για πρώτη φορά φέτος τα βάουτσερ δεν δίνονται στην ωφελούμενη μητέρα, αλλά ωφελούμενα θεωρούνται τα παιδιά. Η ΕΤΑ εστιάζει περισσότερο για φέτος στο παιδί, ασχολείται περισσότερο με την κοινωνικοποίηση, την αγωγή, τη φροντίδα και την ένταξη των παιδιών. Οι κρατικοί βρεφονηπιακοί και νηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Αλεξανδρούπολης έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον 500 θέσεις, αναφέρει η κυρία Καβαζίδου, τονίζοντας ότι δύσκολα θα μείνουν παιδιά εκτός παιδικών σταθμών για το έτος 2022-2023. Έχουμε αρκετές θέσεις συγκριτικά με άλλους Δήμους. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τουλάχιστον 500 παιδιά. Έχουμε 7 βρεφικά τμήματα μέσα στην πόλη και ένα βρεφικό τμήμα στον παιδικό των Φερών. Πιστεύω ότι θα εξυπηρετηθούν όλα τα παιδάκια που θα θέλουν να πάνε σε νηπιακό τμήμα. Αν μείνουν, θα μείνουν ελάχιστα βρεφάκια.
στα δικά μας βρεφικά τμήματα, μιλώ για τα δημοτικά βρεφικά τμήματα, εντάσσονται παιδάκια από 18 μηνών μέχρι 2,5 ετών. Στα νηπιακά τμήματα από 2,5 μέχρι την υποχρεωτική εκπαίδευση και στα ΚΔΑΠ. Έχουμε ένα ΚΔΑΠ εδώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και αυτές τις μέρες προσπαθούμε να ανοίξουμε και το ΚΔΑΠ των Φερών. Εντάσσονται παιδάκια από 5 μέχρι 12 ετών. Ωστόσο, πολλά είναι τα προβλήματα που παρουσιάζει η πλατφόρμα κατά την έναρξη λειτουργίας της, με τη Σοφία Καβαζίδου να υπογραμμίζει ότι θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους, με σκοπό να μην κινδυνεύει κανένας ενδιαφερόμενος να βγει εκτός προγράμματος. Η αλήθεια είναι ότι επίσημα χθες άνοιξε η πλατφόρμα, αλλά από τα μεσάνυχτα και μετά μπορέσαμε να μπούμε μέσα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και τι να σας πω, από το πρωί δεν έχουμε κάνει ούτε μία ηλεκτρονική αίτηση. Κολλάει συνέχεια το σύστημα και με την ΕΕΤΑ που μιλάμε είναι πρόβλημα που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Πάντα, κάθε χρόνο, τις 2-3 πρώτες μέρες υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Φέτος είναι πολύ στενά τα περιθώρια γιατί αργήσαν πολύ να ξεκινήσουν. Άργησε να πάρθει η οικία. Αν ακούσατε, πάρθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί παράταση. Αλλά και εμείς οι ίδιοι θα ενοχλήσουμε. Βλέπουμε ότι έρχονται οι γονείς εδώ πέρα και παραπονιούνται ότι δεν προλάβαν να κάνουν την αίτησή τους. Σίγουρα θα ενοχλήσουμε και εμείς κάτω στην ΕΕΤΑ. Στο ΆΜΚΑ εντοπίζεται περισσότερο το πρόβλημα. Όσοι γονείς δηλαδή πήραν τηλέφωνο, μας είπαν ότι συνάντησαν αυτό το πρόβλημα και ότι τους στέλνουν στα ΚΕΠ για να το πάρουν. Γιατί μόνο από τα ΚΕΠ το δέχεται. Δεν μπορούν να το κατεβάσουν οι ίδιοι από τα ΚΟΒ. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Έχουμε στείλει ήδη ένα mail και εμείς στην ΕΕΤΑ, γιατί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά, αλλά είναι δύνατον πρώτη-δεύτερη μέρα να επικοινωνήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και θα το αντλούν και αυτό από το πληροφοριακό σύστημα και θα είναι πιο εύκολη η αίτηση για τους γονείς. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας δημιούργησαν ένα γραφείο στην οδό Θουκυδίδη 5 στην Αλεξανδρούπολη, όπου εκεί θα μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς, είτε για να λύσουν τις όποιες απορίες τους σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης, είτε και να τη συμπληρώσουν εκεί μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό. Δημιουργήσαμε ένα γραφείο στη Θουκυδίδου 25, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλες αυτές τις ημέρες που ισχύουν οι εγγραφές. Όσους γονείς έχουν κάποιες απορίες ή θέλουν να έρθουν να κάνουν μαζί μας την ηλεκτρονική αίτηση. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όλες μας τις ειδήσεις αλλά και τα δελτία μας μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας deltatv.gr αλλά και μέσα από το κανάλι της Delta Τηλεόρασης στο YouTube. Καλό σας βράδυ.